για μένα γι' στην αυτό αρχή. το λέω. Το και εγώ θα ένιωθα άβολα. Όχι όμως επειδή μου το έβγαζε ο Λευτέρης σε καμία περίπτωση, ίσα ίσα. Είχες κάποια συστολή, ρε παιδάκι μου, ναι, ότι τώρα έχω έρθει. Όπως και να έχει, ναι, εντάξει. Ξέρεις τι εκτίμησα. Εγώ έχω μια γωνίτσα που εκεί ακούω τα τραγούδια μου, βλέπω τηλεόραση, ξέρεις. Η γωνίτσα του Πανταζή θα είναι, παιδιά, κανένα σαλόνι όχι, πηδάκι, όχι, γωνίτσα. Ένα ναι. Σαλονάκι μικρό είναι. Ναι. Και εκεί που κάθομαι εγώ, και εγώ κάθομαι εκεί. Και ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Έτσι γνωριστήκαμε. Για να σε γνωρίσει καλύτερα από πάνω στο κάτω. Δίπλα μου, παιδί μου, δεν κάτσε ούτε απέναντι ούτε αριστερά. Συνήθως φοβούνται αυτοί που έρχονται εκεί λίγο. Εκεί που έκατσε ήταν η θέση μου και έκατσε δίπλα μου. Το εκτίμησα τόσο πολύ. Λέω, αυτός πρέπει να είναι καλός άνθρωπος. Η πρώτη γιατί, σου λοιπόν, ναι, η πρώτη σου εικόνα που ήταν, πρώτη, πολύ, ποια ήταν. Πολύ θετική. Πολύ θετική, Μετά άρχισα να ψάχνω ότι είναι, από πού βαστάει η σκούφια του. Για πες. Εντάξει, έμαθα καλά πράγματα. Πρώτα από τη γειτονιά. Πήγες online και τον Google. Όχι ρε παιδί μου, επειδή τους βλέπανε μαζί και εγώ μόνο άκουγα. Άρχισα να ψάχνω. Αλλά στη γειτονιά τι να ψάξεις, Γιάννα μου, και εσύ στη γειτονιά. Παιδί μου, μόνο άκουγα σου λέω. Η Βουλιαγμένη είναι ένα χωριό. Okay. Εγώ έπαιζα πολλά χρόνια στη Βουλιαγμένη. Πόλο. Και τον ξέρω, πριν πάω στο εξωτερικό. Οπότε και εγώ ήξερα το Λευτέρη σαν Λευτέρη και όχι σαν Πανταζή. Καλά, ποιος. Α, τον ήξερε σαν Λευτέρη, συγγνώμη, να μην ξέρω το λόγω τη γειτονιά. Okay, γιατί okay, okay. Το έργο που κάνει ο Λευτέρης και το ανθρωπιστικό έργο πέρα από το καλλιτεχνικό είναι πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Οπότε στη γειτονιά, και ειδικά στη Βουλιαγμένη που είναι ένα χωριό, όλα μαθαίνονται. Οπότε πριν γνωρίσω την Κόνη, την Κωνσταντίνα, ήξερα το Λευτέρη. Λόγω της ομάδας, ας πούμε, και της περιοχής. Για πες μας λίγο για το έργο, γιατί θα θέλω το πει ο ίδιος που κάνει. Έχει το βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, όχι μόνο νέα παιδιά και μεγάλους που έχουν ανάγκη πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αυτό είναι ίσως κάτι που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Αυτό δεν το λέει. Δεν... Και γι' αυτό ρωτάω εσένα. Ναι, δεν το... αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Ακόμη και τώρα, δηλαδή μες στην καραντίνα. Οικογένειες ολόκληρες. Μπράβο σου, Λευτέρη. Μπράβο. Η σχέση σας είναι η κλασική σχέση πεθέρου και γαμπρού. Τώρα δεν ξέρω και εγώ πώς θα το πω. Είμαστε φίλοι. Ναι, είμαστε, κάνουμε παρέα. Λευτέρη, πες την αλήθεια. Πόσα χρόνια γνωρίζετε έτσι, 2 χρόνια περίπου. Που αν αυτά τα 2 χρόνια υπήρχε στιγμή που να έπεσε από μέσα σου για το Μάριο ότι μήπως δεν είναι και ο κατάλληλος για την. Ούτε μία φορά. Ούτε μία. Αν θες το πιστεύεις. Το πιστεύω. Ούτε μία φορά. Γιατί κάθε μέρα με κέρδιζες και πιο πολύ. Η συμπεριφορά του. Ο σεβασμός του. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ανοιχτός, ξέρεις. Δεν είναι κλειστός. Πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, δεν ανοίγονται. Ανοιχτό βιβλίο. Και όπου πηγαίναμε, έβλεπα τον κόσμο που τον αγαπάει. Και σαν αθλητή και σαν άνθρωπο. Αυτό μου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί έτσι είμαι κι εγώ. Κάπου λέω πρέπει να μοιάζουμε για να το αγαπήσει και το μωρό μας, κατάλαβες. Πάντα τα κορίτσια έχουν πρότυπο τον μπαμπά, ξέρεις, και όταν βρίσκουν κάποιον που φέρνει προς τα εκεί, εκεί κατάλαβα ότι... Με λέει μικρό Πανταζή. Σε λέει μικρό Πανταζή. Καμιά φορά. Όπου λέει μαθαίνουμε μετά από χρόνια ο καπότης αφήνει τα νερά. Δεν έχουμε φωνή. Και πιάνει το μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν έχουμε φωνή. Πώς γνωριστήκατε με την Κόνη? Στα Manda World τα οποία παρουσιάζεις. Χαίρομαι που έπαιξε ρόλο λοιπόν. Μάλλον δεν έπαιξα ρόλο εγώ, αλλά παρόλα αυτά... Όχι, έφερε τύχη. Ναι, με λένε να ξέρει οι φίλοι με φωνάζουν Γκαστόνε. Και εμένα, και εγώ Γκαστόνε με φωνάζουν. Λάκα καν. Έλα ρε φίλε. Μα την Παναγία. Έλα ρε φίλε. Με λένε με Γκαστόνε. Και το πιστεύω για σένα 100% όμω την πορεία σου. Έλα ρε φιλαράκο. Ναι, ναι. Έτσι να είσαι ανάμεσα σε 2 Γκαστόνε τώρα. Λοιπόν. Άρα μια χαρά. Μια χαρά θα πάτε. Γνωριστήκατε σε ποια ΜΑΤ, θυμάσαι? 19. Πριν το ΜΑΤ, πριν το lockdown. Τα VMA του 19 ήταν τα τελευταία στο Τάικ Βοντό που τα κάναμε με κανονικές συνθήκες. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να είμαστε πάλι έτσι. Το 22. Και τι έγινε δηλαδή? Εντάξει, εγώ είχα έρθει γιατί κάναμε ένα act με ένα social dating application που έχω. Okay. Και είχα έρθει στην πρόβα την Generale και την είδα από μακριά. Η πρόβα Generale συγκεκριμένη, δεν ξέρω να κάτσε μέχρι το τέλος. Η πρόβα Generale αυτών των βραβείων, παιδιά, πήγε, έφυγα εγώ από το Taekwondo πρωί. Αλλά πρωί-πρωί, όχι πρωί ξημέρωμα, πρέπει να φύγα 7 η ώρα, 7.30 από το... Τόσο πολύ κράτησε. Και μετά έπρεπε να ξανάρθω το μεσημέρι που ήταν η βραδιά εκείνη. Ήταν απίστευτο. Λοιπόν, παρέλθες, το θυμάμαι αυτό το πράγμα. Εμένα μου είχαν πει ότι το ACT θα παίξει στις 11 και έπαιξε στις 3. Και είχαμε προπόνηση στις 10.
Έχεις μετά να πας και προπόνεις. Ναι, το πρωί, ναι. Εντάξει, βραβεία έρθες φιλαρά ακόμα και εσύ, τι περιμένεις. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει τα δικά του και περιμένει να βγει σωστά. Έτσι, την αγάπη τώρα. Υπομένουμε όλοι. Δεν παραπονέθηκα. Έτσι, έτσι. Οπότε για λίγο πες, θέλω να μου πεις την πρώτη εντύπωση. Ναι, και την είδα και ήμουνα με μια φίλη η οποία την ήξερε και λέω θέλω να μου την γνωρίσεις. Και έτσι, την γνώρισα. Στην αρχή ούτε να με φτύσει. Ναι, ναι. Γελάσεις. Κλασική εικόνα είναι αυτό. Αλλά το κυνηγήσαμε. Τι είναι αντίδραση, δηλαδή, και καλά εικόνα αντιδραστική, ας πούμε. Όχι, όχι τόσο. Δεν ήταν αντίδραση, απλά δεν τ' άρεσα, προφανώς. Ας πιω. Δεν τ' άρεσα, ας πιω. Περίμενε, γιατί ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό του τύπου. Κάτσε λίγο να τον τσιτσιρίσω. Γι' αυτό τώρα στο ρωτάω. Μήπως της άρεσες, αλλά δεν ήθελε να είναι. Να κολακεύτηκε και να έπαιξε άμυνα. Αυτό δεν είναι. Ξέρω τι έπαιξε, παιδιά. Αν έπαιξε άμυνα. Δεν το μάθει μετά από τόσο καιρό. Έπαιξε επίθεση. Κυνηγούσα εκεί. Ωραία, λοιπόν, η πρώτη αντίδραση ήταν αυτή. Μετά. Μετά είχε κάποιο κυνήγι και κάποια στιγμή τη κέντρισα το ενδιαφέρον. Ας πούμε. Τώρα τι να σου πω. Πες ό,τι μπορείς να πεις. Αυτό το ότι σκέντρισα τον διάλογο. Ό,τι λέγεται μπροστά στον. στον Πεθερούλη. αυτό που έχει πει είναι ότι δεν περίμενα να λέει ποτέ κάποιος ο οποίος ήταν εμφανίσιμος να έχει και μυαλό. Αυτό έχει. Αυτό μας λέει. Αυτό νομίζω ότι το έχω διαβάσει κι εγώ αυτό. Ναι, ναι, okay. Έτσι λέει. Όντως αυτή είναι η αλήθεια. Άρα ήταν αυτό που την γοήτευσε ενδεχομένως. Ναι, δεν ξέρω. Μάλλον τον μπλα μπλα. Ναι. Λευτέρη, βοήθα εδώ πέρα, βοήθα. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω ότι ό,τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα είναι επειδή την αγαπάει, την προσέχει, την σέβεται και την βοηθάει. Τη συμβουλεύει και στην αρχή η Κωνσταντίνα είναι συνέχεια στην κόντρα, ξέρεις. Αυτό που είπα και εγώ. Ναι, ναι, μετά βλέπει ότι αυτό είναι θετικό και είναι καλό. Σιγά σιγά και κερδίζει. Εντάξει, έχει πολύ καλά στοιχεία σαν παιδί και η εργατικότητά της και το ταλέντο της είναι μοναδικά, δύσκολα τα βρίσκεις από την ηλικία. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Ναι. Πάμε λίγο στο Τόκιο. Μας κάνατε περήφανος. Έτσι. Αργυρός, ασημένιος, Ολυμπιονίκης. Μοναδική στιγμή. Καλά, δεν το συζητώ, δεν την ξεχάσεις ποτέ. Ευλογημένη στιγμή για όλους μας. Προσπάθεια χρόνων και ήρθε και ανταμευθήκαμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Πόσο δύσκολο ήταν να φτάσεις εκεί? Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ σε αντρικό ομαδικό άθλημα δεν έχουμε πάρει μετάλλιο. Όχι στο πόλο γενικά. Οπότε, πολύ. Υπάρχει κάποιο ευτράπελο το οποίο έγινε την ημέρα που αγωνιζόσασταν? Κάτι νομίζω με το λεωφορείο. Πες μου λίγο, γιατί κάτι έχω διαβάσει. Οι Ιάπωνες είναι by the book. Όλα ήταν. Ξέραμε πού θα πάμε, πώς θα φύγουμε, τα πάντα. Και τη μέρα του τελικού φτάνουμε, κάνουμε μια διαδρομή από το χωριό για να φτάσουμε στα πούλμαν για να φύγουμε για τον αγώνα, η οποία είναι 2 χιλιόμετρα, ας πούμε. Πολύ κοντά.